Το κύτταρο είναι η μικρότερη μονάδα ζωής και το δομικό συστατικό όλων των οργανισμών. Η εκτίμηση των ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των ειδών των κυττάρων των οργανισμών είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα πεδία της κυταρικής και της μοριακής βιολογίας. Η μοριακή βιολογία μπορεί να προκαλέσει σύγχυση επειδή είναι ένα θέμα που επικεντρώνεται σε τόσο πολύ μικρά πράγματα που δεν μπορείτε να δείτε. Έτσι, ας τα εξετάσουμε αρχίζοντας από το επίπεδο του οργανισμού μέχρι το μοριακό επίπεδο. Οι οργανισμοί όπως αυτό το μικρό κορίτσι είναι φτιαγμένοι από συστήματα οργάνων όπως το πεπτικό σύστημα που εικονίζεται εδώ. Κάθε σύστημα οργάνων αποτελείται από μεμονωμένα όργανα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα, όργανα όπως το σηκώτη, το στομάχι, το λεπτό και το παχύεντερ είναι μέρη του πεπτικού συστήματος. Όλα αυτά τα όργανα είναι φτιαγμένα από ιστούς. Οι ιστοί είναι ομάδες όμοιων κυττάρων που εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες, όπως ο επιθυλιακός ιστός και ο λίος μυϊκός ιστός που εικονίζονται εδώ. Οι ιστοί αποτελούνται από κύτταρα και το κύτταρο είναι η μικρότερη μονάδα της ζωής. Τελικά, τα κύτταρα περιέχουν οργανίδια και μόρια, όπως το DNA. Ας τα εξετάσουμε πιο προσεκτικά. Υπάρχουν δύο είδη κυττάρων, τα προκαριωτικά και τα ευκαριωτικά. Τα προκαριωτικά κύτταρα, όπως τα βακτήρια και κάποιες άλγες, από την άλλη τα ευκαριωτικά κύτταρα ανήκουν σε πιο σύνθετους οργανισμούς, όπως τα φυτά και τα ζώα. Τα προκαριωτικά κύτταρα δεν έχουν καλά οργανωμένα πυρήνα. Έτσι το DNA που είναι ένα απλό κυκλικό μόριο, επιπλέει στο κυταρόπλασμα του κυττάρου. Τα ευκαριωτικά κύτταρα έχουν πυρήνα που στεγάζει όλο το DNA σε ένα μέρος του κυττάρου, καθώς και πολλά άλλα οργανίδια. Τώρα ας δούμε τη λειτουργία κάθε οργανιδίου σε ένα ευκαριωτικό κύτταρο. Για να καταλάβουμε τις εσωτερικές διεργασίες ενός κυττάρου, είναι χρήσιμο να θεωρήσουμε το κύτταρο σαν μία πόλη. Όπως μία πόλη, έτσι και το κύτταρο έχει διάφορα μέρη που εκτελούν διάφορες λειτουργίες. Στα κύτταρα αυτά τα μέρη λέγονται οργανίδια που θα εξηγήσουμε πια μετά. Η πλασματική μεμβράνη είναι φτιαγμένη από ζώνες φωσφολιπιδίων και περιβάλλει το κύτταρο προστατεύοντάς το και λειτουργεί όπως η πύλη που επιτρέπει στα μόρια να μπουν ή να βγουν από το κύτταρο. Στην πόλη μας η πλασματική μεμβράνη θα ήταν σαν ένας φράχτης γύρω από αυτόν που επιτρέπεται μόνο σε ορισμένα μόρια να μπουν ή να βγουν από το κύτταρο. Ο πυρήνας είναι σαν το δημαρχείο της πόλης, επειδή η λειτουργία του είναι στο κέντρο ελέγχου του κυττάρου και στεγάζει το γενετικό υλικό και σχεδιάζει ό,τι πρόκειται να κάνει το κύτταρο. Τα μυτοχόντρια είναι ο σταθμός παραγωγής ενέργειας του κυττάρου, παράγοντας την ενέργεια που χρειάζεται το κύτταρο για να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Είναι όπως ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που προμηθεύει με ενέργεια όλη την πόλη. Το ενεργειακό νόμισμα του κυττάρου είναι το ATP. Τα ριβοσώματα δρούν όπως τα εργοστάσια που μετατρέπουν τις γενετικές πληροφορίες από το DNA του πυρήνα σε χρήσιμες πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες κάνουν τη δουλειά στο κύτταρο. Το σύμπλεγμα Golgi λειτουργεί όπως το ταχυδρομείο. Πακετάρει και τροποποιεί τις πρωτεΐνες, ενώ το ενδοπλασματικό δίκτυο είναι η αυτοκινητόδρομη του κυττάρου. Σχηματίζει ένα δίκτυο σύνδεσης από κυστίδια και λειτουργεί για τη μεταφορά των πρωτεΐνεων παντού. Έτσι, αυτά τα πρωτεϊνικά κυστίδια θα μπορούσαν να ήταν όπως τα φορτηγά στους αυτοκινητόδρομους της πόλης μας. Πολλά από τα ριβοσώματα που παράγουν πρωτεΐνες βρίσκονται στο ενδοπλασματικό δίκτυο, ενώ τα λυσοσώματα είναι σκουπιδιάριδες του κυττάρου, επειδή χωνεύουν τα περισσευούμενα ή φθαρμένα οργανίδια και πρωτεΐνες, διασπώντας τα και αφαιρώντας τα. Υπάρχουν δύο είδη ευκαριωτικών κυττάρων. Τα ζωικά κύτταρα και τα φυτικά κύτταρα. Και τα δύο είδη των κυττάρων είναι παρόμοια, αλλά υπάρχουν τρεις σαφείς διαφορές. Πρώτον, τα φυτικά κύτταρα έχουν κυταρικό τείχο γύρω από την πλασματική μεμβράνη. Τα ζωικά κύτταρα έχουν απλά μία μεμβράνη. Δεύτερον, συχνά υπάρχει ένα μεγάλο καινοτόπιο στα φυτικά κύτταρα, ενώ στα ζωικά υπάρχει ένα μικρό. Τα χυμοτόπια αποθηκεύουν απαραίτητα μόρια στο κύτταρο και απομονώνουν επίσης τα βλαβερά μόρια για το κύτταρο. Η τελευταία διαφορά είναι ότι τα φυτικά κύτταρα έχουν επιπλέον οργανίδια που λέγονται χλωροπλάστες. Οι χλωροπλάστες είναι η θέση της φωτοσύνθεσης σε ένα φυτικό κύτταρο. Φωτοσύνθεση είναι η διαδικασία σύνθεσης γλυκόζης και οξυγόνου με τη βοήθεια του ηλιακού φωτός, από διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Η φωτοσύνθεση είναι μία από τις πιο σημαντικές βιοχημικές διαδρομές, δεδομένου ότι σχεδόν όλη η ζωή στη Γη εξαρτάται από αυτή σαν πηγή ενέργειας. Τα ζώα μεταβολίζουν τη γλυκόζη από φυτικές πηγές για να παράγουν ATP, το ενεργειακό νόμισμα του κυττάρου. Να θυμηθούμε ότι όλοι οι οργανισμοί χρειάζονται ενέργεια για να εκτελέσουν τα κυττάρικά τους καθήκοντα.